γιατί είναι ο Μάνος εδώ, είναι ντροπή. Τι ντροπή, αυτό... να χορέψουμε μαζί, χόρεψε. Ακούστε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Βάλαμε και τους Φοίνικες στα τροπικά. Το κορίτσι που θαυμάζω, Έστερ Μαστρογιάννη, είναι εδώ. Ξεκινώ από την Έστρικη μετά από Ναι, 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 βέβαια. Λοιπόν, και είναι εδώ, γιατί αυτό το υπέροχο πρόσωπο που πάντα χρησιμοποιεί ο Μάνος γιατί είναι η μούσα του και πολύ καλά κάνει, θα μας δείξει πάνω λοιπόν σε αυτό το υπέροχο πρόσωπο πώς μπορούμε να έχουμε ηλιοκαμένη επιδερμίδα χωρίς να έχουμε πάει στην παραλία. Και να σου πω την αλήθεια, εδώ θέλει προσοχή, Μάνο, γιατί κάνουμε τα περισσότερα λάθη. Ξέρεις πόσες φορές έχω βγει από το σπίτι μου πορτοκαλί? Ναι, το βλέπω, όχι σε σένα, ναι. Όχι σε σένα, όχι σε σένα. Το έχω δει όμως. Μερικές φορές γίνεται υπερβολικά αυτό το. Εδώ η διαφορά, ναι, στο λαιμό θα μας δείξει τα σωστά προϊόντα, τις σωστές αποχρώσεις. Όλες οι επιδερμίδες δεν έχουν την ίδια βάση, τη χρωματική. Και επίσης, επειδή ξέρεις το πρόσωπο, το προσέχουμε πάντα να μην μαυρίζει όταν καθόμαστε στον ήλιο και μαυρίζει το σώμα, είναι καλό να μπορούμε να το κλέψουμε λιγάκι με το μακιγιάζ μετά, πώς να φέρουμε το χρώμα του προσώπου που είναι πάντα πιο ανοιχτό, επειδή το κοιτάμε στον ήλιο, να το φέρουμε με το μακιγιάζ να έρθει να κάνει το ίδιο περίπου την ίδια απόχρωση με το σώμα. Θα κάνουμε και γυαλάδες. Πάντα γυαλάδες. Ωραία. Λοιπόν, βασικά θέλω να πω πάμε ότι να οι τρόποι που μπορούμε να κάνουμε αυτό το μακιγιάζ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κρεμόδι φες ή να χρησιμοποιήσουμε σε πούδρα. Θα τα δείξω και τα δύο. Ωραία, θα δείξεις και τα δύο. Θα μου πεις, εμείς που δεν πολύ ξέρουμε, τι είναι το πιο εύκολο για να μην γίνουμε. Θα κάνω τη μία μεριά έτσι και την άλλη μεριά αλλιώς, θέλει. Ναι, θέλω. Ωραία, θέλω, λοιπόν, γι' αυτό σ' αγαπώ. Μου κάνεις μαθήματα. Εδώ όπως πέρα, βλέπεις, είναι το χρώμα που χρησιμοποιώ. Είναι ένα πιο. Τερακότας το χρώμα. Άρα, που λοιπόν, αμέσως θα δεις. Αυτό είναι κρεμόδι. Έτσι είναι, δηλαδή η φύση του είναι ρευστή. Να σου πω, λέει, αλλά γίνεται διάφανο και απλά δίνει μια πολύ ελαφριά απόχρωση. Δεν καλύπτει ούτε τις φακιδούλες της. Κοίτα να δεις. Δεν καλύπτει τις φακιδούλες της γιατί τις λατρεύω. Όχι, εννοείται δεν θέλουμε. Βλέπεις. Τις φακίδες, πόσο τις αγαπάω. Και εσύ έχεις φακιδούλες, μαράκι. Ναι, αλλά ξέρεις τσέστερ. Τσέστερ είναι πιο ωραία. Κοίτα να δεις. Πώς αμέσως κάνει να φαίνεται πιο. Λες και έχει κάτσει στον ήλιο. Βλέπεις. Για να το δω. Ναι. Γράφει, δεν γράφει. Πώς δεν γράφει. Κοίτα να δεις αυτή τη μεριά. Και μπορούμε βέβαια να δώσουμε περισσότερη έμφαση. Λίγο αστεράκι μου γύρνα λιγάκι ένα τσίκ προς τα δω. Μπορούμε να δώσουμε λίγο περισσότερη έμφαση εδώ. Στα μήλα, στα ζυγωματικά. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι με το make-up. Και δεν είναι make-up αυτό. Είναι υγρή τερακότα. Υγρή τερακότα. Γιατί όπως βλέπεις δεν έχει κάλυψη, απλά αλλάζει το χρώμα. Εμείς μπορούμε πολύ εύκολα να τη βρούμε στα καταστήματα καλλυντικών την υγρή τερακότα. Ναι. Δεν θα πω μάρκες. Όχι. Αλλά υπάρχουν. Έχει εξελιχθεί πολύ η κοσμετολογία. Λοιπόν. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν βάλεις υγρή τερακότα από πάνω αυτή την πούδρα που είναι το ηλιοκαμένο που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Μπορούμε να βάλουμε. Και, από πάνω και αυτό... να βάλουμε και γυαλάδα, ναι. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε δηλαδή αν μια γυναίκα δεν θέλει να βάζει make-up το καλοκαίρι που περισσότερες τα αποφεύγουν. Μπορούν μόνο και μόνο με αυτό, έτσι. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Θα σου πάω στην άλλη μεριά, να κάνω από την άλλη μεριά το ίδιο σκηνικό, αλλά με προϊόν σε πούδρα αυτή τη φορά. Αυτή η υγρή τερακότα έχει και SPF, να ξέρετε. Ναι. Και μυρίζει και υπέροχα καλοκαίρι. Έχω τρελαθεί τώρα. Κοίτα τώρα και να δεις. Απλά η διαφορά ποια είναι. Ναι. Το προϊόν που είναι σε κρεμόδι υφή θα δώσει στο δέρμα, θα αφήσει στο δέρμα μια φυσική γυαλάδα. Αυτό που είναι σε πούδρα θα την αφαιρέσει τη φυσική γυαλάδα, αλλά θα δώσει όμως το χρώμα. Και τα δύο είναι ωραία. Και τα δύο είναι πάρα πολύ ωραία και εξαρτάται τα γούστα μας. Βολεύει. Μερικά δέρματα δεν τα κολακεύει πολύ γυαλάδα. Αυτό ήθελα να σου πω, λοιπόν. Και πρέπει ποια να είναι δέρματα κολακεύει. Μάλλον ένα δέρμα που δεν είναι λίο. Είναι καλή 100% ματ. Εκεί πέρα ματ. Ούδρα. Ή αν έχουμε, ξέρω εγώ, κανένα σπυράκι, ξέρεις, καμιά καλύτερα ματ. Που δεν τους δίνει περισσότερο όγκο. Οι αλάβες δίνουν όγκο στις ατέλειες. Ωραία. Τους τα κάνουν λίγο πιο. Ωραία, ωραία, ωραία. Πιο πολύ. Έτσι. Οπότε και στη μητούλα. Πάντα βάζουμε και στη μητούλα. Από πάνω το τόξο, στο μάτι, κάτω το. Εκεί πέρα θα βάλουμε μετά λίγο σκιούλα. Ουσιαστικά, δηλαδή τώρα αυτό που κάνουμε είναι το ηλιοκαμένο, που δεν θέλουμε μετά να βαφτούμε και πολύ, και με ένα απλό lip gloss μπορούμε να βγούμε και να είμαστε κούκλες. Τέλεια. Την έμφαση, υπέροχα το είπες. Εδώ πέρα λοιπόν στο. Είμαι ένα ωραίο κοραλί, που είναι πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό. Έτσι. Κοίτα να δεις τώρα πώς αμέσως ήρθε και κέρδισε, έτσι. Για να καταλάβω γιατί εγώ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Και τα δύο είναι απόλυτα φυσικά. Από εδώ λοιπόν είναι η υγρή τερακότα και από εκεί είναι η πούδρα. Και τα δύο είναι απόλυτα φυσικά. Ποτέ δεν ξεχνάμε να κατεβάσουμε, ξέρεις, το λαιμό και τα λοιπά, αυτό έτσι. Είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα να σου δείξω πώς μπορούμε να βάλουμε και τις γυαλάδες μέσα σε όλο αυτό το κόλπο. Πάμε λοιπόν να δούμε γυαλάδες τώρα. Με τι πινέλο χρειαζόμαστε καταρχήν. Ένα που να είναι έτσι λίγο φλάφι, λίγο χνουδωτό, να μην είναι πολύ συμπαγές, έτσι.
Εμείς σπίτι να κάνουμε έτσι. Εδώ πέρα δεν πάει να τονίσω τα τρισκοματικά, πάει να βάλω γυαλάδα. Οπότε βάζω λίγο περισσότερη γυαλάδα εδώ. Ωραία. Άρα βάζεις γυαλάδα χωρίς να κάνεις κοψίματα. Θα κάνω και λίγο περισσότερη γυαλάδα στα κοψίματα. Ναι. Α, μισό λεπτό, θα απαντήσω εγώ. Μισό λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, κάποιο... Ναι. Πάρτε αργότερα. Έλα να δεις τις γυαλάδες, άσε, όποιος είναι θα ξαναπάει. Εδώ δείχνει ότι σε πήρε η Έστερ Μαστρογιάννη. Κάτι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι θα ψεκάζουν εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Μη με αφήνεις μόνο μου, φοβάμαι μετά που συμβαίνουν. Έλα εδώ. Λοιπόν, κοίτα, βλέπεις τη γυαλάδα, τη βάζω πιο πολύ λοιπόν εδώ πέρα. Να σου πω, η γυαλάδα, υπάρχει και η πέρλα, το άσπρο. Ναι. Υπάρχει όμως και αυτό. Αυτό είναι πιο κολακευτικό σαν αυτό χρώμα. Αυτό είναι, δεν ξέρω, να το δούμε λίγο. Που είναι δύο χρωματάκια, ένα λίγο πιο ανοιχτό εκεί. Τα κοραλί λοιπόν. Και υπάρχει και αυτό εδώ, που επίσης είναι τέλεια γυαλάδα. Κοίτα να δεις, βλέπεις που έχει και τα χρυσά μέσα. Και δείξτε αυτό, εγώ να τρελαθώ τώρα με αυτό. Και έχει το rainbow εδώ πέρα αυτό. Πες μου αυτό, τι διαφορά έχει από το άλλο, τι σου κάνει. Έχει περισσότερες λάμψεις. Μπορεί να το δεις και στο χέρι σου πάρα πολύ. Δηλαδή, εσύ πως έχει πιο ανοιχτή και είναι και λίγο ρουζάκι μαζί. Δηλαδή, είναι φανταστικό. Αυτό λοιπόν που είναι και σαν ρουζάκι το βάζουμε εδώ μόνο στα μάγουλα. Ναι, στα μάγουλα. Πώς να δεις τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Έχω και αυτό, άντσε. Στα μάγουλα, όταν βάζουμε τον bronzer μας, το οποίο είναι στερακότα στο χρώμα με λίγη γυαλάδα. Μπορούμε στα μάγουλα να βάλουμε χρώμα-χρώμα. Χρειάζεται. Δεν βάζουμε δηλαδή ένα μπρόνζερ και αντικαθαστούμε το ρουζ. Για έτσι. Πάμε να βάλεις. Κάνε μου χαμογελάκι λίγο. Χαμογελάμε. Εδώ έχεις βάλει υγρό ρουζ. Είναι καλύτερο τώρα, σε διευκολύνει καλύτερα. Έχω ακόμα, θέλω να κρατήσω λίγο τη φυσική γυαλάδα που δίνουν τα κρεμόδια. Άρα λοιπόν, αν μάθουμε να βάζουμε το κρεμόδες ρουζ καλά, σωστά, είναι πιο ωραίο για ένα φυσικό αποτέλεσμα τώρα το καλοκαίρι. Έτσι. Για να το πούμε αυτό. Και εγώ συμφωνώ. Έχω δει και στον εαυτό μου ότι όταν βάζω το υγρό το ρουζ, το απλώνω σωστά, είναι πιο ωραίο. Που είμαι γενικά αυτή. Βλέπεις λιγάκι. Υγεία. Εδώ. Νάτι. Και το μπλέκουμε μέσα στο και ηλιοκαμένο και υγιές. Αν θέλουμε έξτρα γυαλάδα, επίσης μπορούμε να βάλουμε και με κρεμόδι πάλι γυαλάδες εδώ. Κοίτα να δείτε πόσο πιο πολύ θα γράψει. Αυτό φοβάμαι εγώ. Όχι, μην το φοβάσαι. Θέλει ταμποναριστές κινήσεις. Εντάξει. Έτσι. Για δείξε μας την κίνηση. Κοίτα. Κοιτάξτε πόσο ωραία το βάζει. Ταμποναριστά μέχρι εδώ, το φτάνεις. Εδώ, ναι. Στο cheekbone, πάνω από το cheekbone. Έτσι. Και μπορούμε να βάλουμε και λιγάκι, εδώ που είναι τα χυλάκια. Εδώ. Γιατί αμέσως δίνουν περισσότερο όγκο. Τα χυλάκια. Τα χυλάκια. Ωραία. Το κορίτσι μου. Λίγο να δώσω περισσότερη έμφαση που μου λες στα ζυγωματικά. Που κάνουμε τα κοψίματα, αν θέλουμε, ακόμα που δεν είμαστε και σούπερ μαυρισμένοι στο πρόσωπο. Εδώ. Και λίγο. Lip gloss και είμαστε έτοιμοι. Βάλε και το lip glossάκι σου. Τώρα. Να πούμε ότι τον Μάνο, επειδή εγώ τον εκτιμώ χρόνια, αλλά ξέρω πόσο πολύ τον αγαπάτε και βλέπω και παρακολουθώ και στα social media πόσο καλά πάει το κανάλι σου στο YouTube. Μπράβο σου, Μάνο, να μπαίνετε, τον παρακολουθείτε. Κάνει καταπληκτικό μάθημα. Μας μαθαίνει όπως εδώ. Κάνω συμβουλές, κάνω tutorial, έτσι. Σας αγαπάει και απαντάει σε όλους και μου αρέσει πολύ όλους. Αυτό. Είσαι πολύ επικοινωνιακό. Είδες τι ωραίο τώρα αυτό το χρώμα. Το κοραλί. Τι γίνεται, Εστέρ, καλά. Μπορεί να σου ωραία, εμένα με ενδιαφέρει να σε καλά. Δεν μύρισε καλοκαίρι. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να δείτε λίγο αυτό το κοντινό. Να το απολαύσετε όλοι, γιατί όπου να είναι, τους αποχαιρετώ. Αυτό το κοραλί, το χρώμα είναι ασύλληπτο. Είναι το βουγιουκλακίστικο. Ναι. Θα το έλεγε η Μυραράκη. Να σου πω τώρα, επειδή η Εστέρ το έβαλε, γιατί έχει αυτά τα υπέροχα χείλη, χωρίς περιγραμμά. Εμείς μπορούμε χωρίς. Αλλά εννοείται, δεν το συζητάμε καθόλου. Ωραία. Κοίταξε, άμα θέλουμε να διορθώσουμε λίγο το σχήμα, μπορούμε να βάλουμε στο χρώμα των χιλιών. Αλλά αυτό το χρώμα, μην το φοβούνται ούτε οι μελαχρινές, ούτε οι καστανές, ούτε. Ταιριάζει σε όλες τις γυναίκες. Τώρα το καλοκαίρι με το πιο λιωκαμένο, ταιριάζει. Είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγάπη μου, γλυκά. Σε αγαπάμε πολύ εμείς εδώ και σε αγαπάνε πολύ και τη λαθέατριές μας. Και δεν ξέρω αν σε ενημέρωσαν, έχουμε αφιέρωμα την άλλη εβδομάδα, το ξέρεις. Το ξέρω. Κάνουμε γάμο. Το κάνουμε γάμο. Έχουμε γάμο την άλλη εβδομάδα. Τρέχουμε τα κορίτσια μας και δίνουμε και δώρα. Να. Φιλάκια πολλά, σε αγαπώ πολύ. Το βλέπετε στο YouTube, είναι καταπληκτικό. Ακούστε τώρα να δείτε εδώ τι γίνεται.